από το 2008 έως σήμερα, η διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έχει πραγματικά από όλα, κυρίες και κύριοι, από την περίοδο της αθωότητας, την εκλογική εκτόξευση, την άνοδο στην κυβέρνηση και τη σύγκρουση με την Ευρώπη που παραλίγο να οδηγήσει στη χρεοκοπία της χώρας, έως το δημοψήφισμα και τον συμβιβασμό που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Από το 2019 και μετά όμως, η μία ήττα θα διαδεχόταν την άλλη. Αυλέασε έναν ιστορικό κύκλο που κράτησε 15 χρόνια, ρίχνει η απόφαση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Του εύχομαι από βάθους καρδιάς, στα νέα καθήκοντά του, κάθε επιτυχία. Επιτυχία για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Ήταν Φεβρουάριος του 2008, όταν ο Αλέξης Τσίπρας, σε ηλικία μόλις 33 ετών, εκλέγονταν πρόεδρος του συνασπισμού και έπαιρνε στα χέρια του τα ηνία του κόμματος. Πρέπει να αποτελέσουμε μια νέα ελπίδα. Μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλό αγώνα σε όλους μας. Λίγους μήνες πριν, τον Νοέμβριο του 2007, ο Αλέκος Αλαβάνος ανακοίνωνε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, παραδίδοντας το χρίσμα στον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε αέρα στα πανιά μας. Έχει αέρα στα πανιά της μια αριστερά που θα προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Το 2012, με τον αέρα στα πανιά του, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την ολική επαναφορά και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον Μάιο, το κόμμα της Κουμουνδούρου ξεκολλάει από το 4,6% και γίνεται δεύτερη πολιτική δύναμη. Και έναν μήνα μετά καταγράφει το εντυπωσιακό 26,9%, χάνοντας με μόλις 3 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Το φόβο τον νικήσαμε. Σήμερα ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. Σήμερα ανοίγουμε δρόμο σε ένα καλύτερο αύριο. Με το λαό μας ενωμένο, αξιοπρεπή και περήφανο. Η ώρα της διακυβέρνησης έρχεται 2,5 χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κερδίζει τις εκλογές και γίνεται πρωθυπουργός σε ηλικία 41 ετών. Προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας συμμαχεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση να επανενταχθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα. Η διαπραγμάτευση δεν είχε την κατάληξη που ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ περίμεναν. Στις 29 Ιουνίου 2015, για πρώτη φορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, κλείνουν οι τράπεζες και επιβάλλονται capital controls. Στις 5 Ιουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνει δημοψήφισμα για το σχέδιο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα η δημοκρατία κερδίζει το φόβο. Η αποφασιστικότητα του λαού μας νικάει από ό,τι φαίνεται την προπαγάνδα του φόβου και είμαι βέβαιος ότι από αύριο θα έχουμε ανοίξει έναν δρόμο για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας με το οικονομικό επιτελείο μεταβαίνουν στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει το Eurogroup και κρίνεται η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Το αποτέλεσμα της 17ωρης διαπραγμάτευσης είναι η χώρα να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Η Ελλάδα οδηγείται σε νέες εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτοδυναμία. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος συνεργάζονται ξανά και σχηματίζουν κυβέρνηση. Από αύριο σηκώνουμε τα μανίκια. Σας ευχαριστώ θερμά. Το διαζύγιο στη σχέση τους θα έρθει 3 χρόνια αργότερα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο τότε πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ καταλήγουν στη Συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Κάνουμε ένα ιστορικό βήμα για να υπάρχουν από εδώ και στο εξής μόνο νικητές. Ο Αλέξης Τσίπρας φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου το καλοκαίρι του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τις εκλογές με διαφορά 8 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολίτες έκαναν την επιλογή τους. Η λαϊκή ετιμιγορία είναι για μας απόλυτα σεβαστή. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει στο τιμόνι της Κουμουνδούρου και οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, όπου χάνει με διαφορά μεγαλύτερη των 20 μονάδων. Η χαριστική βολή έρχεται στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ιτάται για τρίτη φορά, συγκεντρώνοντας μόλις 17,8%, αποτέλεσμα που οδήγησε στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.